έχουν τη χαρά να έχουν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής τους γραμμής τον πρόεδρο του ΑΤΑΛΟΥ Νέας Φιλαδέλφειας, έναν γνήσιο ΑΕΚΤΖΙ, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του και με το συγκεκριμένο σύλλογο φυσικά, αλλά και με την ΑΕΚ, καθότι είναι φίλαθρος της συγκεκριμένης ομάδας και δεν έχει κρύψει την αγάπη του για αυτήν. Κύριε Γιάννη Τζέλη, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ, μια χαρά είμαι. Καλή εβδομάδα, καλή σεζόν την ποδοσφαιρική και σχολική, ξεκίνησε η σχολή μας προχτές. Βεβαίως. Καλά, είμαστε στον αγώνα. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα από την ΑΕΚ. Καταρχήν να μας πείτε πότε χρονολογούνται τα κυτρινόμαυρα αισθήματά σας. Είσαστε εκγενετής ΑΕΚΤΖΙΣ, ΑΕΚ ακοποκούνια που λέμε δηλαδή? Θα σας πω, θα το πω λίγο χαριτολογώντας. Δεν θυμάμαι πότε είναι, γιατί προφανώς ήμουν τόσο μικρός που δεν πρέπει να έχω μνήμες. Ναι. Όπως δεν θυμάμαι και πότε ήταν η πρώτη φορά που πήγα στο γήπεδο, γιατί επίσης πρέπει να με πήγε συγχωρεμένος ο πατέρας μου σε τόσο μικρή ηλικία που δεν το θυμάμαι. Ναι, ΑΕΚΤΖΙΣ από κούνια, έτσι όπως το θέλετε ακριβώς. Η σχέση μου με την ΑΕΚ δεν είναι απλά μια σχέση φιλάθλου με την ομάδα, που είναι θεωρώ πολύ περισσότερο. Πόσο χρονών είστε, αν επιτρέπετε? Είμαι 55. Άρα, το ρώτησα όχι τόσο για να μαρτυρήσουμε την ηλικία, όσο για να καταλάβω αν έχετε προλάβει την πολύ μεγάλη ΑΕΚ. Γιατί την πολύ μεγάλη ΑΕΚ στα τέλη της δεκαετίας του 70, έστω και αμυδρά, πρέπει να την έχετε ζήσει. Και να τη θυμάστε. Την έχω προλάβει ακριβώς όπως το λέτε. Εγώ τώρα αρχίζω να θυμάμαι, δηλαδή, από τη σεζόν περίπου 75-76, κάπου εκεί. Μνήμες για την πορεία στο UEFA που είχαμε κάνει, ακολούθως την πολύ καλή ομάδα που είχαμε τις χρονιές 78-79, όπου είχαμε πάρει ένα ντάμπι και ένα πρωτάθλημα, δύο πρωταθλήματα σε ρίδι, δηλαδή και ένα κύπελο. Στο ένα από τα δύο είχαμε χάσει τον Πανιόνι 3-1, ενώ στο άλλο είχαμε κερδίσει τον Πάκο Καραϊσκάκη 2-0 και πήραμε ντάμπι. Ήταν και εμείς δύο χρονιές έτσι λίγο για να θυμόμαστε, για να μαθαίνουν οι νεότεροι, για να θυμούνται οι παλιότεροι, που υπήρχε ισοβαθμία στη μία από τις δύο χρονιές με τον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός δεν κατέβηκε σε μπαράζ να παίξει. Μάλιστα. Να τα λέω αυτά για να το θυμούνται λίγο, να το μαθαίνουν την ώρα. Βεβαίως. Και πρότυπο συνάεκ ποιον είχατε, ποιο παίχτη λατρεύατε τότε, ποιο ήταν το παιδικό σας είδωλο, να το πω διαφορετικά? Πρότυπο, το δικέφαλο εδώ είχατε. Το δικέφαλο. Σας είπα ότι η σχέση με την ΑΕΚ είναι η σχέση ζωής για κάποιους ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει τα παιδικό μας βιώματα που διευθετούνται μεταξύ των λεωφόρων Ελλίας και Ηρακλείου. Η ΑΕΚ είναι πολύ περισσότερο όπως πριν από μια προσωπική ομάδα. Είναι πλέον για μένα, είναι συνέστημα, είναι προσκλητήριο μνήμης παιδικών χρόνων, βιώματα, με οικογενειακές στιγμές με τον πατέρα μου, στο Αιγύπτο, όλα αυτά. Τώρα στη μικρή ηλικία, εντάξει, ήταν τότε εγώ πρόλαβα και τον Αίμιστο τον Μίμη του Παπαϊωάννου να παίζει στο τελείωμα του, πολύ μεγάλος παίχτης. Ακολούθως μετά τη δεκαετία του 80 δεν ήταν δυνατόν να έχουμε εμείς οι αγγίδες της γενιάς αυτής τη δεκαετία του 80 κάποιον άλλο από το κομμά μαύρο, ήταν για όλους μας τότε. Εντάξει, μετά τη δεκαετία 90 που είχαμε την καλή ομάδα, ήταν πάρα πολλοί παίχτες της ΑΕΚ που θα μπορούσαμε να πούμε ότι... Ποια ήταν η καλύτερη ΑΕΚ κατά τη γνώμη σας, η ομάδα του Φάντροκ, του Τσαϊκόφσκι, του Πούσκας, του Μπάγεβιτς, του Αλμέιδα ή κάποια άλλη, του Μανόλο ή κάποια άλλη? Θα σας πω κάτι για μένα. Κάνετε ωραίες ερωτήσεις και μου αρέσει, έτσι. Εντάξει, είναι η δουλειά μας αυτή. Με καλούν να μιλάω τυπικά και επειδή ασχολούμαι με την αυτοδιοίκηση μου και επικεφαλής δημοτικής παράδειγμα και κοινωνικού συμβούλου. Ναι, δεν το ανέφερα αυτό, παράληψή μου. Δεν πειράζει. Λοιπόν, για μένα η καλύτερη ομάδα που έχω δει στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, προσέξτε, η πιο θεαματική, έτσι. Γιατί μπορεί μια ομάδα να έχει καλή άμυνα, να έχει καλή ανασταλτική λειτουργία και να πάρει τίτλους από αυτό, έτσι. Αλλά η πιο θεαματική ομάδα για μένα ήταν η ΑΕΚ της σεζόν 95-96, η οποία δεν πήρε το πρωτάθλημα. Γιατί? Αυτή η ομάδα δεν πήρε το πρωτάθλημα, χάσαμε το πύρο Παναθηναϊκό σε ένα μάτσο Ολυμπιακό στάδιο, μια κεφαλιά ψαράκι την Μπορέλη, χάσαμε και τότε χάσαμε το πρωτάθλημα. Η τελευταία. Αλλά γιατί ήταν η καλύτερη κατά τη γνώμη σας? Ήταν η πιο θεαματική, θα σας πω τώρα. Αλλά έχει σημασία να αναφέρω το γιατί δεν πήραμε το πρωτάθλημα, γιατί με ρωτήσατε γιατί δεν το πήραμε. Εντάξει,
ήθιστε να λέμε στο ποδόσφαιρο για παραστήνια κλπ. Δεν ξέρω εγώ τώρα, αυτά δεν υπάρχουν αποδείξεις. Αλλά εκείνη η ομάδα έπρεπε να φτάσει να παίξει εκείνο το μάτσο με τον Παναθηναϊκό να είναι 30 βαθμούς μπροστά. Και είχαν συμβεί χιλιαριό με Σπανές, με Παπαδόπουλους, με Δεσσαϊκούς και έφτασε να είναι στον πόντο και πήγε σε ένα μάτσο που ήταν καλύτερη και έχασε. Και έχασε το πρωτάθλημα. Το αναφέρω γιατί πραγματικά θεωρώ ότι εκείνη η ομάδα έπαιζε τόσο ποιοτικό ποδόσφαιρο και η στεναχώρια μας που δεν έπαιξε το Champions League εκείνη τη χρονιά ήταν γιατί είναι ίσως η μοναδική ομάδα που θα μπορούσε να παίξει την εποχή εκείνη στα ίσα οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ομάδα. Τώρα τι να λέμε για παίχτες που είχε μέσα. Ξεκινώντας δηλαδή από πίσω από Ματζίδη, Μπακ, Μπορμπόκη, Κασάβη, στο κέντρο Σαμπανάδοβιτς, Τσάρτα, Κωστή, Σαφεύσκη, μπροστά του Μπατίστα. Τώρα μπορεί να ξεχνάω και κάποιον πολύ μεγάλο παίκτη. Ήταν ο Κετσπάγια, ήταν ο Μανολάς, ήταν ο Ατματζίδης, ήταν ο Κασάβη, ήταν ο Μπορμπόκης. Πέντε, ναι, τώρα για αυτό σα λέω. Αυτή η ομάδα ήταν, έπαιζε δηλαδή από τη μέση και μπροστά, ας πούμε. Θυμάμαι ότι τελικά τους ξεκίναγε η παιχνίδι της που θα δέξω να παίξει και το σύνθημα ήταν αγκά να βάλει πέντε γκολ. Δηλαδή, ήταν μια ομάδα, μια μηχανή παραγωγή σπάσεων, επιθετική. Αυτή η ομάδα θεωρώ ότι είναι η πιο θεαματική που έχω δει εγώ. Προφανώς έχουν υπάρξει κι άλλες, έτσι, και αυτοί που αναφέρατε στην αρχή της κουβέντας μας στα τέλη της δεκαετίας του 80, ήταν επίσης μια πολύ σπουδαία ομάδα. Σε εκείνο τον Μαράς που ανέφερα το 10 Ολυμπιακός, προφασιζόμενος ότι είχε αδικηθεί την τελευταία αγωνιστική στον Νόφι και γι' αυτό ήρθε ισόπαλο. Ξέρετε, δεν κατέβηκε, γιατί θα σας πω ενδεικτικά, έτσι να το πω λίγο ποδοσφαιρικά, το κέντρο της Άγη εκείνη. Το κέντρο του Ολυμπιακού εκείνη την εποχή ήταν Προχώπας, Κατσαβάκης, Κανέλος, ναι. Και το κέντρο της Άγης ήταν ο Δωμάζος, ο Παγάνου Νικολούδης. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί κατέβει ο Ολυμπιακός του Παράδειγμα. Ακριβώς. ακριβώς. Έχετε δίκιο. Πείτε μας μερικά παιχνίδια εκτός από αυτό που μας αναφέρατε που θυμάστε εσείς ως φίλαθλος της ΑΕΚ, που τα έχετε ζήσει, που έχετε πανηγυρίσει, που έχετε κλάψει, που έχετε επικραθεί. Κοιτάξτε. Εμένα εντός εισαγωγικών θα πω πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα, ναι. Στο ίδιο σημείο, στο ίδιο γήπεδο, με τον ίδιο αντίπαλο, ναι. Και μία φορά από χαρά το 89 με εκείνο το αξέχαστο γκολ του Καραγκιοζόπουλου, ας πούμε, που ήμουν στη θύρα 4 του Ολυμπιακού Σταδίου, mm-hmm. Και όλοι εκεί με τον γκολ του Καραγκιοζόπουλου γίναμε ένα κουβάρι και ακολούθως πήγαμε στην Ομόνια κλπ. Θεωρώ ότι ως χαρά που έχω νιώσει, σίγουρα είναι το νούμερο ένα αυτό το παιχνίδι. Ήρθε μετά από μια δεκαετία χωρίς την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός της εποχής εκείνης με χρήματα πολλά. Και η ΑΕΚ, ας πούμε, πήρε το πρωτάθλημα. Και ακριβώς 20 χρόνια η ποδοσφαιρική μοίρα, 20 χρόνια μετά, το αξέχαστο τελικό με τα πέναλτι που χάσαμε, ήμουν πάλι στην ίδια θύρα, στην θύρα του που χάσαμε τα πέναλτι. Ένα μάτσο το οποίο πρέπει να το καθαρίσει η ΑΕΚ και στην κανονική περίοδο και στην παράταση, αλλά τέλος πάντων. Okay. Τώρα τέλος πάντων, ακριβώς όπως το λέμε. Καλύτερο προπονητή στην ΑΕΚ ποιον θεωρείτε όλα αυτά τα χρόνια? Κοιτάξτε να δείτε, με βάση την προσφορά του και τις επιτυχίες που έφερε, θεωρώ ότι ήταν ο Μπάκης ο καλύτερος προπονητής. Mm-hmm. Εγώ δεν μπαίνω σε άλλα κομμάτια. Εντάξει, ναι, κατάλαβα. Πώς και τι, καθαρά ποδοσφαιρικά, θεωρώ ότι ο Μπάκης τα χρόνια που έμεινε, ας πούμε, είχε σταθερά μια πάρα πολύ καλή ομάδα, έπαιρνε αντικειμενικά προσεγγίζοντας το ερώτημα που κάνατε, θεωρώ ότι είναι ο Μπάκης. Θεωρείτε ότι θα έπρεπε να επιστρέψει ο Μπάκεβιτς στην ΑΕΚ ή από τη στιγμή που έφυγε δεν θα έπρεπε ο δρόμος της επιστροφής να είναι αυτός? Κοιτάξτε, εγώ είμαι της άποψης από τη στιγμή που από ένα σημείο και μετά γίνεται ποδόσφαιρο επαγγελματικό θα έπρεπε να μην είχε προηγηθεί όλο αυτό το δέσιμο με τον Μπάκεβιτς ώστε να μην πληγωθεί και ο κόσμος. Έφυγε τώρα από τη στιγμή που θα μπορούσαμε να το πούμε, αν το βλέπαμε εντελώς επαγγελματικά, θα έλεγα ότι ναι, καλός να γυρίσει, καλός έφυγε, καλός να γυρίσει επαγγελματίας είναι, αλλά επειδή ακριβώς όπως το είπα, είχε δομηθεί μια τέτοια σχέση που είχε και έντονο συνέστημα και είχε πολύ περισσότερο από αυτή ένας προπονητής επαγγελματίας, και επειδή οι προϋποθέσεις να γυρίσει ως καθαρά επαγγελματίας προπονητής δεν ήταν ιδανικές, θεωρώ ότι ίσως δεν έπρεπε να γυρίσει. Δηλαδή είχε ραγίσει το γυαλί που λέμε και δεν θα μπορούσε να δουλέψει με τους ίδιους όρους που δούλεψε στο πρώτο του πέρασμα. Αυτό εννοώ. Ναι. Γιατί πάντα θα υπήρχε αυτό το,
στοιχείο το. Καταλαβαίνω. Πώς βλέπετε τώρα την τωρινή ΑΕΚ, και ένα σχόλιο φυσικά, γιατί είναι διπλό το ερώτημα, για τον νέο διοικητικό ηγέτη της ομάδας, τον κύριο Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος διαδέχτηκε τον Δημήτρη Μελισανίδη. Κοιτάξτε να δείτε, ναι, θα ξεκινήσω από το δεύτερο, τον κύριο Ηλιόπουλο. Δείχνει ότι ο άνθρωπος έχει όρεξη, έχει μελάγει, δείχνει ότι θέλει να προσφέρει στην ΑΕΚ. Εντάξει, δεν είναι εύκολο να αντικαταστήσεις τον Μελισανίδη στον προεδρικό χώρο. Μελισανίδης, κατά την άποψη τη δικιά μου, είναι ένας τέτοιος πατριάρχης της ΑΕΚ. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε, ας πούμε, ότι αφήνω στην άκρη το Σπανούδη γιατί ήταν ιδρυτής, είναι άλλο πράγμα. Αν θεωρήσεις τους υπόλοιπους, να πούμε Γκούμας, Μπάρλος και Μελισανίδης, είναι οι τρεις πατριάρχες για μένα της ΑΕΚ. Δεν θα έκανα Μελισανίδης, δεν μπορούσα να το κάνει κανένας άλλος. Οπότε, αντιλαμβάνεστε το βάρος που έχει στον επόμενο διοικητικό ηγέτη της ΑΕΚ, το να έρθει και να πει ότι εγώ είμαι ο διάδοχος του Δημήτρη Μελισανίδη. Ο κ. Ηλιόπουλος δείχνει από την αρχή πολύ καλά στοιχεία και αγάπη. Δείχνει ότι έχει την οικονομική. Γιατί κακά τα ψέματα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πρέπει να υπάρχει και η οικονομική δυνατότητα να στηριχθεί μια ομάδα κατάλληλα και να έρθουν και κατάλληλοι ποδοσφαιριστές, προπονητές κλπ. Τώρα, για τη φετινή ΑΕΚ, πώς την βλέπω. Σίγουρα δεν ξεκινήσαμε καλά έτσι. Τη αναχωρηθήκαμε όλοι και με την Ευρώπη. Ωστόσο εγώ, αν και δεν απογοητεύομαι εύκολα, δεν σας κρύβω ότι στην αρχή με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα δύο που εν τέλει ήρθε ο αποκλεισμός, με είχε πάρει εντός εισαγωγικών από κάτω. Αλλά βλέπω σημάδια ανάκαμψης, βλέπω ότι πιστεύω ασφαλώς τον Αλμέιδα. Εγώ δεν είμαι αυτός που λέει άσπρο ή μαύρο, ζήτω Αλμέιδα να φύγει ο Αλμέιδα. Σίγουρα και ο Αλμέιδα ένας άνθρωπος, ένας προπονητής που κάνει και λάθη. Ιδίως στα play-off, ίσως κάθε παιχνίδι να έπρεπε να έχει διαχειριστεί καλύτερα στη μάχη του πρωταθλήματος. Φέτος του έχω εμπιστοσύνη και θεωρώ ότι η ομάδα θα βρει τα πατήματά της. Μην ξεχνάμε μια ομάδα που πρόπερσε, ας πούμε, έπαιζε ένα ποδόσφαιρο, μόλι και δεν τον άφηνε να πάρει ανάσα. Θεωρώ ότι έχω εμπιστοσύνη στον προπονητή, θα το δούμε και φέτος. Ποιο είναι το πρόβλημα της ΑΕΚ, το μεγαλύτερο τουλάχιστον κατά τη γνώμη σας, η έλλειψη επιθετικών λύσεων ή κάτι άλλο? Θα σας πω την άποψή μου για αυτό που με ρωτάτε. Εγώ θεωρώ και από πέρσι ακόμα ότι η ομάδα δεχόταν πάρα πολλές φάσεις, δηλαδή έπαιζε και ο αντίπαλος μας έκανε φάσεις, τρώγαμε, είχαμε εύκολα το γκολ, δεχόμασταν εύκολα γκολ. Θεωρώ ότι στην αμυντική γραμμή δεν ενισχύθηκε. Βλέπουμε δηλαδή ότι στηρίζεται πάλι στα τρία στόπερ που είχε και πέρσι ο Βίντα, ο Μουκουντή και ο Κάλενς. Τη στιγμή που, εντάξει, και τα χρόνια περνάνε, ειδικά και ο Βίντα είναι πιο μεγάλο σε ηλικία, ίσως σε αυτή τη γραμμή θα έπρεπε να έχει ενισχυθεί ατομικά με παίχτες, γιατί σίγουρα άμυνα δεν είναι μόνο τα πρόσωπα, είναι μια γενικότερη αναστατική λειτουργία. Εντάξει, δεν είμαι προπονητής, αλλά από αυτά που παρακολουθούν τόσα χρόνια. Οπότε θεωρώ ότι στην άμυνα θα έπρεπε να έχει ενισχυθεί και ατομικά με κάποιον. Ένα δεύτερο πρόβλημα που βλέπω εγώ έτσι με τη ματιά του φιλάθλου είναι ότι υπάρχει ένας κορεσμός σε κάποιους παίκτες που παίζουν δύο χρόνια, δηλαδή δύο-τρία τελευταία χρόνια και δεν έχουν τη φρεσκάδα αυτή που είδα. Είτε γιατί και αυτοί περνάνε τα χρόνια, είτε γιατί κάποιοι τώρα το καλοκαίρι παίζανε στις χώρες τους, στις εθνικές τους, στα πρωταθλήματα, Κόπα Αμέρικα, Παϊκό κλπ. Και να έχουν πειραστεί. Θεωρώ ότι και αυτό είναι ένα πρόβλημα στην επιθετική γραμμή. Νομίζω ότι θα τα βρει τα πατήματά της. Έχει αρκετά ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Πιστεύω ότι όσο λύνονται τα πόδια τους θα πηγαίνουν όλο και καλύτερα. Εντάξει, μακάρι. Τώρα που υπάρχει και ο Πιερό, τώρα που η ΑΕΚ έχει αποκτήσει και έναν ακόμα επιθετικό ευγνωσμένης αξίας, έτοιμο, με αγωνιστική δράση συνεχή, νομίζω και εγώ ότι θα είναι πολύ καλύτερη από ό,τι πριν. Μπορεί, κατά τη γνώμη σας, είναι μέσα στα φαβόρη για το πρωτάθλημα? Δεν ξέρω, για πολλούς δεν είναι. Δυστυχώς για πολλούς δεν είναι. Δεν ξέρω γιατί όμως. Ένα είναι και εγώ είμαι αισιόδοξος που ξαναλέω ότι η ομάδα θα βρει τα πατήματά της και θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική, γιατί θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ καλό ρόστερ. Και αυτοί οι παίχτες θα βρουν τα πατήματά τους στην πορεία στη διάρκεια της χρονιάς. Αυτό. Μας μαραθώνησουμε όλοι, ξεκίνησε το πάθος. Λοιπόν, είμαστε σε μία ΑΕΚ στην οποία υπάρχει ένας πολύ δυνατός διοικητικός ηγέτης, ο οποίος δίνει και πάρα πολλά χρήματα για να προχωρήσει σε ηχηρές μεταγραφικές κινήσεις. Ο προκάτοχός του έχει δημιουργήσει αυτό το κόσμημα, το καλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα και ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη, το Αγία Σοφία ο Παπαρένα. Έχουμε μουσείο, θα φτιαχτεί ξενοδοχείο, έχουμε αθλητικές
εγκαταστάσεις, πολύ καλές σας πάντα για τα αναπτυξιακά τμήματα. Λείπει κάτι όμως από αυτή την ΑΕΚ, κατά τη γνώμη σας? Δηλαδή, αν ήταν στο χέρι σας, τι θα κάνατε για να αλλάξετε τη ρότα αυτής της ομάδας? Κοιτάξτε, αγωνιστικά σας είπα την άποψή μου. Διοικητικά δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Έχει όλο το πακέτο. Το είπατε επίσης, έχει ένα ισχυρό διοικητικό ηγέτη. Έχει το γήπεδο, ένα αυτό το στολί που πράγματι, ας πούμε, είναι κόσμο και είναι και ένα, θα έλεγα, εφαλτήριο για την αγωνιστική πορεία της ομάδας και ανάκαμψη ανάταση. Οπότε δεν νομίζω ότι λείπει κάτι. Όχι, από εκεί και πέρα στο αγωνιστικό, αυτά που είπαμε, και η ΑΕΚ θα βρει το δρόμο της και θα. Εγώ αυτό που θα προσθέσω είναι μόνο ότι πρέπει να παραχθούν αξιόλογοι ποδοσφαιριστές από τα σπλάχνα της. Δηλαδή από την εποχή του Μανολά, του Γιωργαμλή και του Βλάχου, με εξαίρεση τον Γαλανόπουλο, δεν έχει έρθει άλλος ποδοσφαιριστής ευγνωσμένης αξίας από τις ακαδημίες. Εσείς που είστε και πρόεδρος ερασιτεχνικού σωματείου, τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό το ζήτημα? Αυτό το θέμα που λέτε τώρα είναι πράγματι. Όντως είναι πράγματι μια γεγονός, αλλά είναι μια γενικότερη κατάσταση που αντιμετωπίζουν όλα τα σωματεία αυτά που κάνουν τον αθλητισμό, τα οποία δυστυχώς δεν επενδύουν ή δεν έχουν την υπομονή να επενδύσουν στις ακαδημίες, με αποτέλεσμα να μην βγαίνουν παίχτες. Είναι άσχημο αυτό. Θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολλά ταλέντα και βλέπουμε πολύ συχνά ότι σε επίπεδο υποδομών έρχονται διακρίσεις. Ωστόσο δεν δουλεύονται, δεν προωθούνται, γιατί οι διοικήσεις των ομάδων, οι προπονητές, επιλέγουν τις έτοιμες λύσεις από το εξωτερικό, παίχτες οι οποίοι να μπουν να παίξουν κατευθείαν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ένα παιδί το οποίο προέρχεται από τις ακαδημίες πάντα θέλει το χρόνο του για να παίξει, να προσαρμοστεί. Στην αρχή θα παίξει λίγο, στην αρχή μάλλον θα κάτσει στον πάγκο, μετά θα παίξει λίγο. Εκεί κάπου χάνεται όταν κάνεις πρωταθλητισμό. Εγώ λίγο το κατανοώ, όταν κάνεις πρωταθλητισμό. Λες απ' την άλλη, μπορώ να ρισκάρω ώστε να βγάλω έναν νεαρό παίχτη και να χάσω βαθμούς στη μάχη του πρωταθλήματος. Καταλαβαίνετε τι λέω τώρα, έτσι. Καταλαβαίνω. Οπότε επιλέγουν οι προπονητές να πάνε στις λύσεις που θεωρούν σίγουρες εξ αρχής. Δεν σημαίνει ότι είναι, μπορεί να μπει ένα μικρό και να είναι μια καλύτερη λύση. Πάντως είναι ένα πρόβλημα που θέλει, ένα ζήτημα που θέλει αντιμετώπιση καλύτερη τώρα. Γιατί βλέπουμε, ενώ βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες έχουν, οι ΠΑΕ, τουλάχιστον οι μεγάλες, έχουν τμήματα υποδομών στα οποία επενδύουν, όπως και η ΑΕΚ στα Σπάτα. Και από τον Άταλ, μια σύντομα αναφέρεται, έχουν φύγει παιδιά να πάνε σε μεγάλες ΠΑΕ. Στην πορεία χάνονται, γιατί όπως προανέφερα, που ακολουθούν οι ΠΑΕ στην ανάπτυξη νέων ποδοσφαιριστών, δεν βοηθάει στο να βγουν νέοι παίχτες. Ναι, το καταλαβαίνω. Τώρα, μιας και έχετε κάποια ιδιαίτερη σχέση και με τη Δημοτική Αρχή, θέλω να μου πείτε τι γίνεται με τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Κατά πόσο μπορούμε να βοηθήσουμε αυτή την κατάσταση, και όχι μόνο η ΑΕΚ, γιατί και η ΑΕΚ στα αεραστεχνικά τμήματα δεν μπορούν να στεγαστούν στη Νέα Φιλαδελφία, καθότι το γήπεδο είναι μόνο ποδοσφαιρικό, δεν έχει βοηθητικούς χώρους για τμήματα μπάσκετ, βόλεϊ και οτιδήποτε άλλο. Αν μπορεί γενικά να εξελιχθεί ο αθλητισμός στον τόπο σας καλύτερα. Κοιτάξτε, τώρα εδώ πιάνεται ένα χρόνιο πρόβλημα, έτσι. Ένα χρόνιο πρόβλημα. Εδώ δεν υπάρχουν αθλητικοί χώροι, είναι ελάχιστοι αθλητικοί χώροι στην πόλη, στη Νέα Φιλαδέλφεια, στη Νέα Χαλκιδόνα, με αποτέλεσμα να υπάρξει το πρόβλημα. Ενδεικτικά θα σας πω ότι η Νέα Φιλαδέλφεια, επειδή ασχολούμαι με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, η Νέα Φιλαδέλφεια είναι ο μόνος δήμος στην Αττική που δεν έχει γήπεδο 11x11 για, ξέρετε, για αεραστεχνικά σωματεία, μαζικό αθλητισμό κλπ. Είναι ο μόνος δήμος στην Αττική και εκτιμώ ότι θα είναι και σε ολόκληρη την Ελλάδα ο μοναδικός δήμος που δεν έχει. Αυτό μαρτυράει πολλά. Σίγουρα οι χώροι, ώστε να πάει να φτιαχτεί ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο που να έχει όχι μόνο γήπεδο ποδοσφαίρου, αλλά και άλλους χώρους για άλλα αθλήματα. Σίγουρα λοιπόν ένας τέτοιος, ας πούμε, σε ευαδό χώρο μπορεί να μην υπάρχει. Αλλά από εκεί πέρα, θεωρώ ότι είναι και η πολιτική βούληση των διοικήσεων του Δήμου στο να σκύψουν σοβαρά πάνω από αυτό το πρόβλημα και να βρουν λύση. Πάλι ενδεικτικά θα σας πω, ας πούμε, ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει το ποδοσφαιρικό του γήπεδο πάνω από την Αττική Οδό. Το γήπεδο που είναι στην Πρασίνη Λόγου στο Ηράκλειο είναι πάνω από την Αττική Οδό και ενδεικτικά είναι στον αέρα. Το λέω αυτό για να δώσω έμφαση στο ότι η πολιτική βούληση πολλές φορές είναι αυτή που λύνει και τα προβλήματα. Θεωρώ λοιπόν ότι αν το παίρναμε ζεστά, θα βρισκόταν λύση να φτιαχτεί ένα αθλητικό κέντρο. Ωραία. Θα στήχιζε περισσότερο προκειμένου να δημιουργηθούν
μπορέσει να γίνει, η υποδομή να μπορέσει να γίνει, αλλά θεωρώ ότι θα γινόταν. Πού, σε ποιο σημείο ακριβώς μπορεί να γίνει? Αυτό σας λέω, ότι δεν μπαίνω στο σημείο. Το σημείο μπορεί να μην υπάρχει. Σας είπα όμως, σας έφερα το παράδειγμα της Πυρακλείου, που το γήπεδο το σηκώσαν από κάτω με κολόνες και πήρε στον αέρα, είναι πάνω από την Αττική Οδό. Κάτι αντίστοιχο, αν υπάρχει πολιτική βούληση, να βρουν, να γίνουν με έργα αντιστήριξη. Δηλαδή, τώρα δεν είμαι σε θέση να σας πω ποιο χώρο είναι αυτό ο οποίο, αλλά επειδή είναι ένα πρόβλημα που και εμά καίει και τον Άταλο καίει. Ο Άταλο έχει τόσα τμήματα αριστεχνικά από εδώ που παίζουν στην ΕΠΣΑ. Και σας πληροφορώ, επειδή δεν υπάρχει γήπεδο, όταν παίζει γήπεδούχος, παίζει στην έδρα των αντιπάλων. Δηλαδή θα παίξει παράδειγμα το K17 Άταλος Πετρούπολης και θα πάει να παίξουν στην Πετρούπολη. Ως παράδειγμα ανέφερα. Επειδή λοιπόν είναι ένα πρόβλημα που μας καίει πάρα πολύ, και εγώ το έχω ψάξει, αυτή τη στιγμή σας πόρω σαν έκταση το να υπάρχει για να πούμε πάμε εδώ να βάλουμε να φτιάξουμε ένα γήπεδο, δεν υπάρχει. Ωστόσο, αν υπάρξει πολιτική βούληση και πούμε όχι, δεν και καλά θα κάνουμε γήπεδο, θα βρούμε, θα γίνει μια μελέτη, πιθανόν να χρειαστούν και χρήματα για αντιστήριξη, να γίνει περιψωμένο, αλλά θα βρεθεί λύση. Εγώ παράδειγμα εδώ στο γήπεδο από κάτω από το κινέζικο εστιατόριο που είναι, και είναι και κάποια τμήματα εκεί προπονούνται και απ' έξω έχει ένα τάπητα, είχε μπει πριν από 3-4 χρόνια. Αυτό, επειδή πήγα και το μέτρησα, μπορεί να γίνει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου ή ένας χώρος που υπάρχει εκεί στα σχολεία που μεταφέρθηκαν και ελευθερώνονται χώροι, και μάλιστα είναι και στο πρόγραμμα πολλών, ήταν και στο πρόγραμμα πολλών παρατάξεων εδώ και χρόνια, θυμάμαι, της προηγούμενης ή της προπροηγούμενης διοίκησης, πιο παλιά άλλων διοίκησεων, εκεί να γίνει ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο που θα έχει και στίβο, θα έχει και ποδόσφαιρο, θα έχει πιθανόν να μπορεί να φιλοξενήσει και άλλα αθλήματα ή να είσαι έκταση να μπορεί να γίνει και κολυμπητήριο. Αλλά όλα αυτά σας λέω πρωτίστως θέλουν πολιτική βούληση για τη λύση του προβλήματος. Πρέπει να μπούμε ζεστά για να πούμε θα το λύσουμε το πρόβλημα. Μόνο έτσι έχουμε ελπίδες να το λύσουμε. Αν περιμένουμε να βρούμε ένα χωράφι το οποίο θα είναι 20 στρέμματα, ένα οικόπεδο για να βάλουμε γήπεδο, δεν το βρούμε τότε. Μάλιστα. Τι χρονοδιάγραμμα έχουμε για αυτή τη διαδικασία, δηλαδή σε πόσα χρόνια περίπου μπορεί να προκύψει αυτό? Πρέπει να λίγο το δρόμο και μόνοι μας οι διοικητικοί ηγέτες, δεν είναι απλά για να διεκπεραιώνουν αυτά που γίνονται. Είναι για να βρίσκουν λύσεις για αυτά που δεν γίνονται. Όταν στο Ριλάδι ο Ανίβος, όταν πέρανε τα στρατεύματά του από τις Γαλλικές Άλπες, η εντολή που έδωσε στους στρατιώτες τους ήταν: όπου δεν υπάρχει δρόμος, τον δημιουργούμε μόνοι μας. Ακριβώς. Σωστός. Μπράβο κύριε Τζέλη, έχετε δίκιο, βεβαίως. Εννοείται. Μακάρι λοιπόν να γίνουν όλα αυτά και να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα. Και όλα αυτά θέλω τώρα να συνδέσουμε με τον Άταλο Νέας Φιλαδέλφειας και να μας πείτε πώς λειτουργεί εκεί ο σύλλογος, τι προβλήματα αντιμετωπίζετε πέρα από αυτό το κομμάτι, πού στεγάζετε. Για πείτε μας τι γίνεται. Κοιτάξτε να δείτε, ο Άταλος είναι μια τεχνική ομάδα της πόλης, η οποία ιδρύθηκε το 1968. Είναι σχεδόν πάνω από 50 χρόνια, έχει. Καλλιεργεί το ποδόσφαιρο. Έχει πάρα πολλά παιδιά, σχεδόν όλα τα παιδιά της πόλης. Δηλαδή, χθες τώρα είμαστε ακόμα σε περίοδο εγγραφών. Πέρσι είχαμε πάνω από 300 παιδιά. Υπάρχει ένα γηπεδάκι το οποίο η σχέση του Άταλου με αυτό το γήπεδο εδώ στην Καμινάδα που λέμε είναι και ιστορική και ηθική και οικονομική. Δηλαδή, αν σας δώσω να καταλάβετε, ο Άταλος είναι 40 χρόνια και αυτό το γήπεδο υπάρχει, επειδή ακριβώς υπάρχει ο Άταλος. Δηλαδή, τι διέκριναν πριν από 30-40 χρόνια οι άνθρωποι τότε που συλλόγω ότι πρέπει να βρεθεί ένας χώρος. Αυτός είχε μείνει αδιαμόρφωτος από τα σχολεία, τα δημοτικά δίπλα. Άρχισαν να τον διαμορφώνουν σιγά σιγά με ιδέα μέσα, με ιδέα κεφάλαια. Και στην πορεία αυτό συνεχίστηκε ακόμα και στις μέρες μας. Δηλαδή, τα χρήματα που έχει δαπανίσει η διοίκηση του Άταλου διαχρονικά, όχι η δική μου διοίκηση, τα τελευταία 20 χρόνια από το 2006 και μετά, που μάλλον ήταν πρόεδρος ο Άγγελος Κουκουλέτης, αργότερο ο Παύλος Μανώλης, ο Σόλμος ο Τζέλης, πιο παλιά ο Τρίφωνας ο Τέλμπα, ο Τελιάς, μιλάμε για ποσά που μπορεί να ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ. Τα τελευταία μόνο χρόνια που είμαι εδώ, το ποσό που έχει συντήρηση και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων από τη διοίκηση του Συλλόγου ξεπερνάει τις 50.000. Και γιατί το κάνουμε? Ξαφνικά λέμε, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό είναι σε άμεση συνάρτηση με την ιδιωσιμότητα του Συλλόγου. Δηλαδή, αν δεν το κάνουμε, δεν θα υπάρχει αυτό το επίπεδο. Γιατί το βλέπουμε γύρω-γύρω καθημερινά παντού. Όπου δεν μπαίνει κάποιο σωματείο ή κάποια διοίκηση να πει ότι έρχομαι, το φτιάχνω, το συντηρώ και το προσέχω, δεν μπορεί να πάω να αλλάξει τον τάφο, να κάνει ανακαίνιση κλπ. Άμα το αφήσει ξέφραγο χωρίς μια λογική χρήση, μετά από 1-2 μήνες δεν θα υπάρχει.
Ακριβώς, ακριβώς. Και βέβαια εδώ πρέπει να πούμε και κάτι πολύ σημαντικό, γιατί εγώ η ώρα μιλάμε, προηγούμε στο ίντερνετ και βλέπω ότι έχετε ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ. Είστε, αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη ομάδα που πάτησε το Παπ Αρένα, έτσι δεν είναι, κάνω λάθος? Ναι, αυτό πραγματικά ήταν εμπειρία ζωής για τα παιδάκια. Για πείτε μας. Γιατί θα ξεκινούσε το πρώτο επίσημο παιχνίδι που παίξαμε με τον Ιωνικό πέρσι, την δεύτερη αγωνιστική, νομίζω, γιατί η πρώτη δεν ήταν ακόμα έτοιμη. Είχαμε παίξει με τον Βόλο πρόπερσι. Θα παίζαμε με τον Ιωνικό Δευτέρα και έπρεπε να δοκιμαστούν τα ηλεκτρονικά συστήματα του γηπέδου και το ΒΑΡ. Και κληθήκαμε από την Super League, εμείς ως μια ομάδα της Φιλαδέλφειας που έχουμε και ποδοσφαιριστές, ας πούμε, K18 για να μπορούν, να φτιάξουμε δύο δεκάδες με παιδιά της K18 και να πάμε να κάνουμε έναν αγώνα προσωμείωση. Όπου είχαν έρθει κανονικά διαιτητές Super League, είχε έρθει ο αρχιδιαιτητής ο Πίτος Μπένετ που καθοδηγούσε πώς τότε θα γίνει. Και παίξανε λοιπόν δύο δεκάδες του Άταλου, δύο μέρες πριν τον πρώτο επίσημο αγώνα, ανεπίσημα δηλαδή. Πάτησαν το χορτάρι της Αγίας Σοφιάς, μπήκε γκολ στα δίκτυα. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι αυτή την μπάλα την έχουμε κρατήσει εν τίμιο στα γραφεία του Συλλόγου, γιατί είναι η πρώτη μπάλα που έστω και ανεπίσημα κύλησε στο χορτάρι του γηπέδου και για μας ήταν πολύ μεγάλη τιμή και φυσικά για τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτό το παιχνίδι έχουν κρατήσει αναμνηστικά τα μπλουζάκια που είχαμε τυπώσει μπλουζάκια, φτιάξει μπλουζάκια μόνο για εκείνο τον αγώνα με την ημερομηνία και που έγραφε γήπεδο ΑΕΚ. Και ήταν δόγμα εμπειρία για όσους συμμετείχαν σε αυτό και τιμή φυσικά. Ναι, βέβαια, πολύ, πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά μου κάνει εντύπωση που η ομάδα δεν έχει κίτρινο-μαύρα χρώματα. Τα χρώματα της ομάδας νομίζω είναι μπλε και κόκκινα, ή κάνω λάθος? Ναι, ακριβώς. Μπλε, κόκκινο και άσπρο. Τα χρώματα της ομάδας έτσι έχει ξεκινήσει από το καταστατικό, από τότε που σας είπα, που φτιάχνει η ομάδα. Και εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι η ομάδα πρέπει να. Τις χαρακτηριστικά και τις δεσμούς. Δηλαδή, εντάξει, δεν θεωρώ τώρα, ας πούμε, εγώ πρόεδρος. Εντάξει, έχω αυτή την αγάπη για την ΑΕΚ να πω θα τα αλλάξω, να τα κάνω κίτρινα, αύριο δεν μπορεί να ξαναλλάξουν κλπ. Θεωρώ ότι η ομάδα πρέπει να μένει πιστή στις παραδόσεις της και στα εμβλήματά της, στα χρώματά της και είναι κάτι που δεν έχει να κάνει και δείχνει και μια, ας πούμε, αυτονομία και μια αυτόνομη πορεία μέσα στον χρόνο. Μάλιστα, πολύ ωραία. Τα χρώματα τι συμβολίζουν, έχουν κάποια σχέση με την καταγωγή του συλλόγου, είναι επιλογή κάποιου των ιδρυτών του σωματείου με κάποιο σκοπό? Ναι. Προφανώς τα χρώματα αυτά ήταν της πρώτης διοίκησης. Της πρώτης διοίκησης. Το 1968. Ο Άταλος δεν είναι προσφυγικό σωματείο. Μπορεί να συμμετείχαν στην πρώτη διοίκηση άνθρωποι που είχαν προσφυγική καταγωγή. Ωστόσο, είναι ένα σωματείο που φτιάχνει στο 1968, δηλαδή πολύ πιο μετά από ό,τι ήταν πρόσφυγες. Μπορούμε να αναφέρουμε ένα-δύο ονόματα ανθρώπων που έχουν συστήσει τον Άταλο Νέας Φιλαδέλφειας και τους έχετε γνωρίσει κι εσείς? Ναι. Φυσικά. Δεν τους έχω γνωρίσει όλους. Ο εκ των ιδρυτών ήταν ο Αθμιστοκλής ο Καλύβας. Λεγόταν ο άνθρωπος που ίδρυσε τον Άταλο. Και στο πρώτο Δέλτα Σίγμα και αργότερα και διατέλεσε την πρόοδο των Παγκρεμάχων ήταν ο Νίκος ο Ανιφαντής, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν δύο χρόνια. Ο Νίκος ο Ανιφαντής, ναι, ο οποίος έπαιξε και μπάλα και μάλιστα δεν σας πείτε ότι ο κύριος Ανιφαντής τότε, ο Παέλης, ο κύριος Ανιφαντής ερχόταν όπου έπαιζε ο Άταλος μέσα έξω στην Αθήνα, δεν έχατε ποτέ εμάς μέχρι, ας πούμε, που, την εποχή της πανδημίας αρρώστησε και δεν τα κατάφερε. Μάλιστα. Ωραία. Ενέτη 2024, τι περιμένουμε από τον Άταλο Νέας Φιλαδέλφειας, το πρωτάθλημα και στο κύπελο και πώς έχει σχεδιαστεί η φετινή αγωνιστική περίοδος και με ποιους προπονητές? Λοιπόν, ο προπονητής της ομάδας είναι ο κύριος Μανώλης Βιβεράκης, ένας πάρα πολύ καλός προπονητής διπλωματούχος του ΕΦΑΒΙΤΑ, με βοηθό τον κύριο Ευαγγέλη Χριστοδούλου. Η ομάδα τι περιμένει αγωνιστικά, η ιατρική ομάδα, πλέον όταν έχει μια ακαδημία με 300 παιδιά είναι μονόδρομος να δίνεται έμφαση στους νέους ποδοσφαιριστές, άλλωστε είναι ένα τεχνικό σωματείο. Οπότε λοιπόν εμείς ως επιτοπλίστων έχουμε νέους ποδοσφαιριστές, το ρόστερ δηλαδή στο 80% είναι παιδιά από 16 έως 20 χρονών και υπάρχουν και 4-5 πιο έμπειροι ποδοσφαιριστές για να καθοδηγούν λίγο τους μικρούς και όχι μόνο μες στον αγωνιστικό χώρο με την αξία τους, αλλά και στα αποδυτήρια να τους βοηθάνε να χτίζουν μια νοοτροπία σωστή και η ομάδα έτσι θα πορεύεται και να είναι όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται. Από εκεί και πέρα η ομάδα δουλεύει καθημερινά με τις ακαδημίες με τα πάρα πολλά παιδιά που ο ρόλος της εκεί δεν σας κρύβω ότι είναι πολλαπλός.
Εμείς δεν είμαστε μια επαγγελματική ομάδα που έχουμε σκοπό να παράξουμε αποκλειστικά ποδοσφαιριστές, να κάνουμε παραγωγή ποδοσφαιριστών. Εμείς θέλουμε ασφαλώς να βελτιωθούν αυτά που έχουν το πιο ταλέντο για το ποδόσφαιρο, αλλά παράλληλα να μπορούν τα παιδιά να αθληθούν, να είναι στον χώρο του αθλητισμού, να κοινωνικοποιούνται. Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός φιλοδοτεί χαρακτήρες. Δηλαδή μέσα από την ομάδα να φτιάχνουν φιλίες και με αυτή τη φιλοσοφία. Εδώ καθημερινά στον χώρο του προπονητηρίου του Αντάλου δημιουργεί, θα έλεγα, μια κυψέλη που φιλοξενεί τον ανθρώπο της κοινωνίας που είναι τα μικρά παιδιά της πόλης. Πόσα παιδιά έχουμε στο σύλλογο περίπου? 300. Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. 300 παιδιά. Και πάμε λιγάκι στα αγωνιστικά τμήματα και στους προπονητές των αναπτυξιακών τμήματων, να μας πείτε εκεί πώς κινούμαστε. Στα αγωνιστικά τμήματα, ναι, βέβαια. Στην ΚΑΠΑ 17 είναι προπονητής ο κύριος Κώστας Στεφάνου, και αυτός πάρα πολύ καλός προπονητής για 5 χρόνια στο σύλλογο. Στο τμήμα K15 και K14 είναι ο κύριος Χασάπης. Στο K13 είναι ο κύριος Χριστοδούλου, που είναι και βοηθός στην αθλητική ομάδα. Ακολουθεί ο κύριος Αποστόλης Περπέρης. Ακολουθεί είναι και άλλοι, ο κύριος Κώστας Νταλάνης. Ακολουθεί ο Γιώργος Πανάκης, ένα πολύ νέος προπονητής, ειδικά γιατί σταμάτησε το ποδόσφαιρο πρόσφατα, έπαιξε και επαγγελματικά, ήταν ο αρχηγός του Πεστήρα τα τελευταία χρόνια πριν σταματήσει το ποδόσφαιρο. Ένα εξαιρετικό center back στη Β' και Γ' Εθνική, ο οποίος είναι και όσο και εγώ και ίσως και άλλο τόσο έγκλης. Μάλιστα, ωραία, τέλεια. Και τα περισσότερα παιδιά τώρα, μια που το αναφέραμε, δεν είναι λόγος για να έρθουν αυτός, αλλά εντάξει, είναι αγγλίδες. Οι περισσότεροι είμαστε εδώ στην τάδερση, οπότε δεν θα μπορούσε να γίνεται κι αλλιώς. Ωραία, πολύ ωραία. Και οι στόχοι της ομάδας στη φετινή αγωνιστική περίοδο ποιοι είναι, σε ό,τι αφορά την αντρική ομάδα και τα μικρά τμήματα? Για φέτος η στόχη της ομάδος της αντρικής είναι να είναι ανταγωνιστική με τη φιλοσοφία αυτή που ανέφερα προηγουμένως, νέα παιδιά και λίγους, και να μπορέσει να πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα της γάμα κατηγορίας, και γιατί όχι να πετύχει και την άνοδο. Σε ό,τι αγωνιστής είναι η βελτίωση των αγωνιστικών τμήματων, είναι η βελτίωση μέσα από τη συμμετοχή και να βγάλουμε όσο το δυνατόν περισσότερους παίχτες να επανδρώσουμε την πρώτη ομάδα. Σύμφωνα βέβαια με το πνεύμα και με το όσα ορίζει και το ίδιο το άθλημα, αλλά και η φιλοσοφία του σπιόλου. Ακριβώς. Θέλω να μου πείτε λοιπόν, γιατί είστε τόσα χρόνια στον ερασιτεχνικό χώρο, γιατί δεν έχετε αποφασίσει ποτέ να εγκαταλείψετε το καράβι, ακόμα και όταν ήρθαν οι μεγαλύτερες δυνατές φουρτούνες, και να αφοσιωθείτε αποκλειστικά στη μεγάλη σας αγάπη την ΑΕΚ? Τι σας κρατά στον Άταλο Καματερού και στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο? Επειδή και εγώ υπήρξα ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής, όταν δεν πάνε τα πόδια παραμένει η καρδιά. Η ενασχόληση με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, για μένα πλέον μετά από τόσα χρόνια, δεν είναι απλά μια διευπεραίωση, είναι ένας τρόπος ζωής. Είναι δύσκολο να φύγεις από κάτι που αγαπάς τόσο πολύ. Και προσπαθείς με τα μέσα που διαθέτεις και με την όποια γνώση έχεις να παραμένεις στον χώρο. Εμένα είναι χαρά μου να βλέπω νέα παιδιά να παίζουν, να βλέπω νέα παιδιά να έρχονται, να αθλούνται. Αυτό είναι στην ουσία που κρατάει και εμένα ζωντανό, στο να θέλω να ζωντανή την αγάπη μου για την ομάδα και για τον αγωνιστικό αθλητισμό, και είναι και το κίνητρό μου να θέλω να δημιουργήσω συνέχεια. Δηλαδή, όταν ανέλαβα πρόεδρος, η Ακαδημία του Άταλου είχε 100 παιδάκια. Και τώρα αυτό κι αν είναι δημιουργία λοιπόν για μένα, είναι αυτό που γεμίζει μέσα μου, γεμίζει την μπαταρία, στο σύντομο να ασχολούμαι. Και όσο μπορώ, καλά να είμαστε, να ασχολούμαι. Ποιο είναι το ταβάνι του Ατάλου Νέας Φιλαδέλφειας κατά τη γνώμη σας, που μπορεί να φτάσει αυτός ο σύλλογος γενικότερα και ειδικότερα? Κοιτάξτε να δείτε, αγωνιστικά εγώ θεωρώ ότι θα κινείται σε ερασιτεχνικές κατηγορίες. Δεν μπορεί να φτάσει. Εντάξει, δεν έχει τον κόσμο, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, δεν έχει τις υποδομές να πάει που να πάει σε επαγγελματικές κατηγορίες. Θεωρώ λοιπόν ότι να είναι στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, όπως και είναι όλα αυτά τα χρόνια, ένα καλό σωματείο, να έχει τις ακαδημίες τις οποίες να είναι ανταγωνιστικές, να προάγει τη σωστή προσέγγιση του αθλητισμού από τους μικρούς αθλητές, από τους νέους αθλητές, τα ωφέλη δηλαδή που έχει ο αθλητισμός, και έτσι να πορευόμαστε. Ωραία, εντάξει, αυτό. Όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά στον χώρο. Ωραία. Θέλω να μου πείτε με ποια κριτήρια επιλέγονται οι προπονητές οι οποίοι θα συνεργάζονται με τον Άταλο Νέας Φιλαδέλφειας, και τι κίνητρο δίνουμε στα νέα παιδιά να ασχοληθούν με το σύλλογο? Λοιπόν, οι προπονητές, τα κριτήρια των προπονητών είναι
ασφαλώς να είναι καλοί στο αντικείμενο του ποδοσφαίρου, δηλαδή στο να μπορούν να διαχειριστούν αγωνιστικά τα παιδιά και να τα βελτιώσουν, και φυσικά σε πολύ μεγάλο βαθμό να είναι πολύ καλή παιδαγωγή. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι διαχειρίζονται παιδικές ψυχές. Παιδικές ψυχές που το κάθε παιδάκι, μιλάμε ότι είναι ένας διαφορετικός χαρακτήρας. Εκεί λοιπόν πρέπει να είναι και παιδαγωγός ο προπονητής, να μπορέσει να το στηρίξει, να τον υπηρετήσει, να το καθοδηγήσει σωστά και παράλληλα να το μάθει και το, να το μάθει και ποδόσφαιρο πάνω σε σωστές βάσεις. Αυτά είναι τα κριτήρια λοιπόν, και το αγωνιστικό και το παιδαγωγικό. Το κίνητρο που δίνουμε στα παιδιά, εμείς βλέπουμε αυτό που τους ρίχνουν σαν ομάδα, γιατί εδώ το κίνητρο δεν μπορούμε να δώσουμε οικονομικό κίνητρο, δεν μπορούμε να δώσουμε διαβάσματα, είναι τους δίνουμε τη δυνατότητα της εκμάθησης του ποδοσφαίρου και της άθλησης μέσα σε σωστές βάσεις. Δηλαδή, είναι σημαντικό για μας τα παιδιά να έρχονται και να βλέπουν ότι οι υποδομές είναι άρτια οργανωμένες, ότι έχουν το υλικό τους, ότι έχουν τον προπονητή τους, ότι έχουν το ψυχοθεραπευτικό. Αν πάει ένα παιδί, ας πούμε, έχει ένα υπαξιλωμένο τραυματισμό, να μπορεί να πάει σε ένα γιατρό, σε ένα μασέρ. Υπάρχει σε όλες τις προπονήσεις. Όλες τις προπονήσεις γίνονται με παρουσία γιατρού. Όλα αυτά για μας θεωρούμε ότι είναι σημαντικά για να διαπιστώνει το παιδί ότι ο αθλητισμός είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι άλλο πράγμα η αθλοπαιδεία που μπορεί να γίνει οπουδήποτε, ακόμα και σε μια πρακτεία, και άλλο πράγμα ο οργανωμένος αθλητισμός. Αυτό είναι το κίνητρο που του δίνει. Ωραία, και στον επίλογο της κουβέντας μας θέλω να μιλήσουμε για την κοινωνική σας δράση, η οποία είναι έντονη στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας και της Νέας Χαλκιδόνας. Από πότε χρονολογείται αυτή και τι μπορεί να περιμένει ο κόσμος και οι δημότες της περιοχής το άμεσο χρονικό διάστημα? Κοιτάξτε, η κοινωνική δράση καταρχήν και το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνική ενασχόληση. Έτσι. Υπό αυτή την έννοια, αυτή η ενασχόλησή μου με το ποδόσφαιρο είναι μια ενασχόληση με τα κοινά. Ωστόσο, πριν από 2 χρόνια, διαπιστώνοντας, διαβλέποντας την ανάγκη ότι πρέπει άνθρωποι οι οποίοι έχουν και αυτό το μπόλιασμα με τον αθλητισμό και με τη σωστή πλευρά του αθλητισμού, θα μπορούν να προσφέρουν και στα κοινά. Εγώ, έχω μεγαλώσει από το 69 στη συνοικία του Κάκαβα, τη λέγαμε τότε, συνοικία Ειρήνη, τη λέμε τώρα, είναι σύνολο Νέα Φιλαδέλφεια με τη Νέα Ιωνία. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, αγαπάω πάρα πολύ την πόλη μου, γιατί εδώ είναι τα παιδικά μου βιώματα, εδώ είναι η οικογένειά μου, εδώ μεγάλωσαν τα παιδιά μου. Η αγάπη μου λοιπόν αυτή για την πόλη με έκανε να θελήσω να ασχοληθώ και με τα αυτοδιοικητικά, προκειμένου να προσφέρω. Για το πολύ απλό, για την καλυτέρωση της καθημερινότητας όλων μας. Στο βαθμό που μπορώ και στο βαθμό που θα την εκτιμήσουν και οι συμπολίτες μας. Εγώ έκανα μια προσπάθεια, δεν είχα ξανασχοληθεί ποτέ. Έκανα μια προσπάθεια, κατέβηκα τώρα στις δημοτικές εκλογές. Είμαι στην αντιπολίτευση, μέσα από το ρόλο αυτό προσπαθώ να συμβάλλω όσο μπορώ στα τοπικά δρόμενα. Και καλά να είμαστε με άλλη δυναμική να πάμε για τις επόμενες δημοτικές εκλογές. Εμένα συνδυασμό που θα έχει ως προτεραιότητα τους ανθρώπους, την καθημερινότητά τους, τον άνθρωπο, την κοινωνία και την κοινωνία. Αυτό είναι. Μπορούμε να αναφέρουμε μερικά σημαντικά προοδευτικά βήματα τα οποία έχετε διαγράψει τα τελευταία χρόνια στον κοινωνικό χώρο, στον κοινωνικό ιστό? Ναι, θα σας πω. Και μέσα από τον Άντολ, κυρίως εμείς, επειδή σας λέω ότι ο αθλητισμός είναι ένα ζωντανό κύτταρο της τοπικής κοινωνίας, οπότε δεν μπορεί ένα αθλητικό σωματείο που δραστηριοποιείται στον χώρο του αθλητισμού να μην έχει ευαισθησίες και για άλλα ζητήματα της κοινωνίας. Δηλαδή, εμείς έχουμε, ανάμεσα σε αυτό το παράδειγμα, αγώνες όταν έγιναν οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Εύβοια, είχε καεί το αθλητικό υλικό 2 σχολείων στις Γούβες Εύβοιας πάνω στην Βόρεια Εύβοια. Εμείς ευαισθητοποιημένοι γι' αυτό, δηλαδή πραγματικά στεναχωρηθήκαμε και βλέπαμε και τα παιδάκια να μην έχουν μπάλα. Είχα δει εικόνα με το τραπέζι του πινκ-πονκ καμένο, διοργανώσαμε εδώ το τουρνουά. Με συμβολική συμμετοχή, ό,τι θέλαν οι ομάδες, και οι ομάδες όχι απαραίτητα οργανωμένες, και ομάδες δημοτών και ομάδες φίλων, να έρθουν να κάνουμε αυτή τη δράση. Κάναμε αυτή τη δράση και μαζέψαμε χρήματα και εξοπλίσαμε, τα δώσαμε και εξοπλίσαμε με αθλητικό υλικό και εξοπλίσαμε αθλητικό υλικό και τα 2 αυτά σχολεία. Και είχαμε τραβήξει το βίντεο και τις φωτογραφίες, χαρήκαν πάρα πολύ τα παιδάκια εκεί. Επίσης, έχουμε κάνει συνεργασία με το Δίκτυο Γυναικών Νέας Φιλαδέλφειας δράσεις για την καταπολέμηση της έμφυλης και της οπαδικής βίας. Τα βλέπουμε τι γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είχαμε και εμείς εδώ πέρσι το συμβάν με τον Μιχάλη. Κάναμε λοιπόν αγώνα που στηρίξαμε, που φωνάξαμε μαζί με το Δίκτυο Γυναικών την αντίθεσή μας αυτό. Όπου βλέπουμε, παλιότερα δεν θέλω να αναφέρω τα ονόματα των παιδιών,
γίνονται κάποιες κοινωνικές δράσεις για ζωή της παιδιά που χρειάζεται να φύγουν στο εξωτερικό για θεραπείες και τέτοια, πάντα ο άνθρωπος ήταν πρωτοπόρος σε αυτά και το όποιο εισιτήριο εκεί έκοβε στην είσοδο έχει πολλές φορές να το διαθέτουν παράλληλα σε περιβαλλοντικές δράσεις. Μαζί με σχολεία, να κάνουμε φυτέψεις, να κάνουμε δέντρο. Έχουμε πάει σε δράσεις της περιφέρειας για αναδάσωση. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία θεωρούμε ότι πρέπει να συμμετέχει ένας φορέας αθλητικός που δραστηριοποιείται σε μια κοινωνία. Δεν είναι μόνο το περιφερειακό, γιατί όπως είπα κάποια στιγμή προηγουμένως στην κουβέντα μας, εμάς δεν είναι αποκλειστικό μας σκοπός να παράξουμε ποδοσφαιριστές. Είναι και πολύ περισσότερο. Είναι να δημιουργήσουμε και ανθρώπους, είναι να σφυλακίσουμε χαρακτήρες. Ωραία. Μπορούμε να περιμένουμε περισσότερα πράγματα από εσάς και την κοινωνική σας δράση τα επόμενα χρόνια? Υπάρχει κάτι το οποίο θέλετε να αλλάξετε στην περιοχή και ακόμα δεν είναι στο χέρι σας, γιατί είπατε ότι είστε στην αντιπολίτευση, αλλά επιθυμείτε να εξαντλήσετε τα περιθώρια για να προκύψει κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, σας είπα, για μένα το μεγάλο μεράκι είναι το γήπεδο. Το γήπεδο, ναι, εντάξει, Αν ας πούμε είχα τη δυνατότητα να είμαι στη διοίκηση και να έγινε στην πολιτική βούληση τη δικιά μου, θα έφτιαχνα σίγουρα ένα αθλητικό κέντρο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, κοινωνικές δράσεις, αυτό είναι σε συνάρτηση με τις ανάγκες της κοινωνίας, την καθημερινότητα. Εγώ το λέω και το λέω πολλές φορές και στην τωρινή διοίκηση, τώρα και στην προηγούμενη. Ο κόσμος προχωράει μπροστά. Αυτή τη στιγμή τα προβλήματα, τα μεγάλα προβλήματα σήμερα στην κοινωνία είναι η ακρίβεια, η ακριβή στέγαση και η ακριβή ενέργεια. Η ενέργεια λοιπόν. Ο κόσμος προχωράει. Υπάρχουν πλέον οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που πάρα πολλοί δήμοι αρχίζουν και προωθούν προγράμματα προκειμένου να έχουν φθηνή ενέργεια, δωρεάν ενέργεια προς όφελος και των δήμων, αλλά κυρίως των ευάλωτων συμπολιτών μας, να μπορούν να έχουν δωρεάν ρεύμα ή έστω πολύ φθηνό ρεύμα. Αυτό είναι ένα κοινωνικό αγαθό που πρέπει να το έχουμε όλοι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα τα ζητήματα της καθημερινότητας. Όσο μπορούμε, δηλαδή είναι δύσκολες οι εποχές, υπάρχουν ευάλωτοι συμπολίτες μας. Θα πρέπει να τους. Όσο μπορούμε, δηλαδή παράδειγμα, εγώ έλεγα και προεκλογικά ότι σίγουρα υπάρχει μια υποχρηματοδότηση και στελέχος των προσωπικών του Δήμου που αναγκάζονται πάρα πολλές φορές οι Δήμοι και προσφέρουν στον ιδιωτικό τομέα. Εγώ έλεγα λοιπόν, αντί να πάμε να κάνουμε ανάθεση, απευθείας ανάθεση σε μια ιδιωτική εταιρεία μεγάλη ή να κάνουμε διαγωνισμό και να πάρει το έργο μια ιδιωτική εταιρεία, θα μπορούσαμε να έχουμε μητρό ανέργων συμπολιτών μας με ειδικότητες, τεχνίτες, γιατί το αναφέρω έτσι χαρακτικά παράδειγματα, και εκ περιτροπής όπου υπήρχε ανάγκη στο Δήμο, να πηγαίνανε αυτοί οι άνθρωποι να εργαστούν ώστε να πληρωθούν και παράλληλα να τους βοηθήσουμε. Και να βοηθηθεί ο Δήμος και να βοηθηθούν και οι ίδιοι. Αναφέρω τώρα πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα στο πώς είναι η φιλοσοφία μου το να βοηθήσουμε την καθημερινότητα των συμπολιτών μας, των συμπολίτες μας. Ωραία, πολύ ωραία. Μια χαρά βεβαίως, μακάρι να τα καταφέρετε, εννοείται. Το ζήτημα είναι από εδώ και πέρα εάν υπάρχει κάποια άμεση σχέση τυπική ή άτυπη ανάμεσα στον Άταλο Νέας Φιλαδέλφειας και την ΑΕΚ σε επίπεδο ακαδημιών και σε επίπεδο πρώτης ομάδας. Κοιτάξτε, ναι, η ΑΕΚ είναι τεράστια μέγεθος, έτσι πάνω από την συνεργασία. Ωστόσο, εγώ επειδή είμαι τεθειασόδης της άποψης ότι όχι μόνο επειδή είμαι εγώ ΑΕΚτης, αλλά και λόγω του ότι ο Άταλος είναι μια ομάδα της Φιλαδέλφειας, λέω το αίμα νερό δεν γίνεται. Εγώ λοιπόν αυτό που λέω είναι ότι ανά πάσα στιγμή χρειαστεί η ΑΕΚ να ενισχυθεί ή υπάρξει ένα ταλέντο που δούμε ότι είναι πάρα πολύ καλό, πάντα τον πρώτο λόγο θα τον έχει η ΑΕΚ. Έτσι δεν το συζητάμε αυτό. Εγώ έχω πάρα πολύ καλή σχέση και με κάποιους παλέμους της ΑΕΚ και με κάποιους ανθρώπους που είναι στο τμήμα σκάουτινγκ και με τον Ηλία τον Κυριακίδη, ο οποίος είναι ο διευθυντής των Ακαδημιών. Και σίγουρα σε μια τέτοια περίπτωση τον πρώτο λόγο θα την έχει η ΑΕΚ, όπως και έχει υπάρξει στο παρελθόν, παιδιά, τον Άταλο που φαινόταν αγωνιστικά να διακρίνεται, πήγανε, ασχέτωσαν στην πορεία, τελικά μπορέσανε να δείξουν καλύτερο αυτό το παραπάνω που χρειάζεται για να παίξει σε τόσο υψηλό επίπεδο ή όχι. Ακολούθως, όπου χρειαστήκαμε να γίνουν δράσεις. Θυμάμαι πέρσι η ΑΕΚ χρειάστηκε να συμμετείχε σε μια δράση του UEFA, το Welcome to Football, που φιλοξενούσε προσφυγόπουλα και τα δίδασε όσοι για το ποδόσφαιρο κλπ. Και έπρεπε να γίνει μια δράση στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ήρθαμε αμέσως σε επικοινωνία με την ΑΕ, με τον κύριο Αντίδο Βακώστα και φιλοξενήθηκαν αυτά τα προσφυγόπουλα και οι προπονητές των τμήματων υποδομών της ΑΕΚ εδώ στο προπονητήριο του Άταλου και όλοι μαζί παίξαμε τα παιδάκια της ΑΕΚ, του Άταλου και τα προσφυγόπουλα. Δηλαδή υπάρχει αυτή η συνεργασία και όταν χρειάζεται
συμβάλλουμε όσο μπορούμε και εμείς ως ένα μικρό ελαστικό σπάθιο. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, αυτά. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Νομίζω ότι εξαντλήσαμε τα πάντα, όλα τα, τα θέματα. ΑΕΚτζίδες απόγονους έχετε, δηλαδή ενώ έχετε παιδιά που να ασχολούνται με την ΑΕΚ να πηγαίνουν στον γήπεδο. Ο πατέρας μου, ο Σικαρατίνης, να πούμε για τους προηγούμενους, εγώ την ΑΕΚ από το συγκεκριμένο του πατέρας μου, ο οποίος θα σας πω ότι ήρθε λίγο πριν γεννηθώ εγώ στην Αθήνα του 69, από την επαρχία όπου καταγόταν. Από πού? Και έμεινε από τον νομό Τρικάλων Θεσσαλίας στην καταγωγή. Ωραία, ωραία. Και ήρθε να μείνει στην Αθήνα λοιπόν λίγο πριν γεννηθώ εγώ. Γεννήθηκα εδώ και επέλεξε να μείνει στην περιοχή αυτή που στην Τάκαβα που λέμε στα σύνορα Νέφλια Δόρσια Νέα Ιωνία για να είναι κοντά στον ηλεκτρικό να πηγαίνει στη δουλειά του και κοντά στο γήπεδο της ΑΕΚ να πηγαίνει να βλέπει μέγα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν αδύνατο να γίνω κάτι άλλο από ΑΕΚ. Από εκεί πέρα τα παιδιά μου είναι φυσικά ΑΕΚ και τα δύο, ωστόσο έχω κόρες, είναι κορίτσια, δεν πολύ ασχολούνται. Η μεγάλη της αρέσει και έχει και διαρκεία σαν και ζει μόνιμα στο Λονδίνο, ώστε μία-δύο φορές αν θα τύχει να είναι εδώ όταν θα παίξουμε να μπορούμε να πάμε παρέα στο γήπεδο. Mm-hmm. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, να είστε πάντα καλά. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία, σε συνεχή επαφή. Θα έρθω και εκεί να κάνουμε και ένα ωραίο ρεπορτάζ με τα αναπτυξιακά τμήματα και την αντρική ομάδα του Ατάλου Νέας Φιλαδέλφειας. Και από ό,τι βλέπω εδώ, γιατί πληγούμε και στο ίντερνετ, έχετε επισκεφτεί και το Φιλαδέλφια Radio, το ξέρετε καλά. Σας βγάζει, τον βρίσκετε από το δρόμο πάντως εκεί. Τα βγάζει ο δρόμος εκεί. Μια χαρά. Ωραία. Και εγώ να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο και στα επαγγελματικά σας και στο. Και στο site, στην ιστοσελίδα. Σε όλα. Και στο σταθμό. Βεβαίως. Είστε πάντα καλά. Και εσείς. Σας ευχαριστώ. Μεγάλη μας τιμή. Καλό. Έγινε. Καλό. Γεια σας. Γεια σας.